να συνεργαστεί με οποιοδήποτε σχήμα και με οποιοδήποτε πρόσωπο με τον Τσίπρα. Δεν θέλω. Δικαιολογίες συνεργασία με τον Τσίπρα που θα βρεθούν πολλές. Εγώ με τον Τσίπρα πιστεύω ότι αν συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία θα πάθει πολύ μεγάλη ζημιά πρώτον η Ελλάδα, διότι θα χάσουμε πάρα πολύ χρόνο από αυτά που πρέπει να γίνουν. Ποια είναι αυτά που πρέπει να γίνουν, θα λέω πολύ γρήγορα. Πρέπει να μειωθούν οι φόροι. Αν δεν μειωθούν οι φόροι και δεν γίνει η Ελλάδα μια χώρα που εύκολα θα μπορεί να γίνει επενδύσει για να φτιάξουμε θέσεις εργασίας, δεν έχετε ελπίδα εσείς οι νεότεροι, θα πρέπει να βγείτε όλοι στο εξωτερικό με τη δουλειά. Δεν έχουμε ελπίδα εμείς παλαιότεροι που θα είμαστε σε όλια μιζέρια. Με τον Τσίπρα που δεν θέλει να πειράξει το κράτος, οι φόροι δεν μπορούν να μειωθούν. Άρα η συγκυβέρνηση μαζί μας δεν μπορεί να δώσει τίποτα περισσότερο παρά μια μεγαλύτερη κοινοβουλευτική στήριξη για να ακολουθείτε ένας λανθασμένος δρόμος. Θέλουμε λοιπόν να αλλάξουμε την Ελλάδα. Γιατί αυτή η Ελλάδα δεν μας αρέσει. Δεν είναι η Ελλάδα που αξίζουμε και δεν είναι η Ελλάδα που της αξίζουμε να είμαστε έτσι. Για να την αλλάξουμε πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι γρήγορες και πρέπει να είναι ρηξικέλευτες. Θέλουμε λοιπόν μια νέα δημοκρατία που να μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι αν με εκλέξετε, η έως τώρα πολιτική μου διαδρομή έχει δείξει ότι δεν διστάζω να πάρω αποφάσεις, δεν φοβάμαι να πάρω αποφάσεις και δεν θα διστάζω να τις πάρω και τώρα αν χρειαστεί. Ξαναλέω, θα είμαστε όλοι μαζί, είτε κερδίσω εγώ είτε οι άλλοι. Αλλά δεν θα είμαστε το ίδιο, δεν θα είναι το ίδιο πράγμα. Θα είναι διαφορετικό. Εγώ θέλω, παραδείγματο χάρη, μια νέα δημοκρατία που θα κάνει διαδικτυακές πληροφορίες. Θα δείξει τα μέλη της δικαιώματος να εκφράσει.